Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. 101 θάνατοι από κορονοϊό καταγράφηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, ενώ οι διασωληνωμένοι ασθενείς ανέρχονται στους 607. Στα 2013 είναι τα νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 545 στη Θεσσαλονίκη, 319 στην Αττική, 106 στη Λάρισα, 93 στις Σέρες και 80 στη Μαγνησία. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας δεν λέει να φύγει και το ΕΣΥ θα συνεχίσει να πιέζεται, ενώ η πληρότητα των ΜΕΘ στην επικράτεια είναι στο 80%, τόνισε η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου κατά την καθιερωμένη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Επισήμανε επίσης ότι μια βεβαιασμένη άρση του lockdown θα είχε ολέθριες συνέπειες. Το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μας παραμένει υψηλό, σημείωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, και όπως είπε, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση του ιικού φορτίου σε Αχαΐα, Αιτωλό, Ακαρνανία και Ηλία. Στα φαινόμενα κερδοσκοπίας και ασύμετρων ανατιμήσεων αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο οποίος ανακοίνωσε πλαφόν στην τιμή των τεστ κορονοϊού, αλλά και σε μία σειρά ακόμη αγαθών και υπηρεσιών. Παραμένουμε λοιπόν με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η καμπύλη των νέων κρουσμάτων στη χώρα μας μειώνεται, αλλά το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει σταθερά σε ψηλό επίπεδο. Το ΕΣΥ θα συνεχίσει να πιέζεται και αυτή η πίεση του συστήματος υγείας παραμένει κρίσιμη και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να πιέζεται και περαιτέρω καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Στην επικράτεια, η πληρότητα των κλινών ΜΕΘ είναι στο 88%. Δυστυχώς, οι απώλειες ανθρώπων συνεχίζουν να αυξάνονται στη χώρα μας και υπολογίζουμε ότι κατά μέσο όρο έχουμε 85 θανάτους την μέρα. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας δεν λέει να φύγει. Στην Ευρώπη, από την αρχή της πανδημίας έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από 12 εκατομμύρια κρούσματα και περισσότεροι από 307.000 θάνατοι. Ορισμένες περιοχές της χώρας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες. Και τέτοιες περιοχές, και με τη σειρά του επιδημιολογικού φορτίου των 14 τελευταίων ημερών, είναι 18 σε σύνολο 74 περιοχών. Επίσης, ιδιαίτερη ανησυχία, και θέλω να το τονίσω, προκαλεί η αύξηση του ιδιωτικού φορτίου που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στην Αχαΐα, στην Αιτωλοκαρνανία και στην Ηλία, δηλαδή στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Αιτωλοκαρνανία, η Αχαΐα και η Ηλία αποτελούν περιοχές που αυξάνεται, το τονίζω, αυξάνεται το επιδημιολογικό φορτίο και η πιστή τήρηση των μέτρων είναι επιβεβλημένη για τα επόμενα 24 ώρα. Τώρα όμως που το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς βρίσκεται σε αναστολή, οφείλουμε να παρεύουμε θεσμικά μπροστά σε φαινόμενα ασύμετρων ανατιμήσεων και κερδοσκοπίας. Σήμερα, και γνωρίζοντας πλέον ότι για λόγους πρόληψης γίνεται ευρεία χρήση των τεστ ανίχνευσης του ιού από τους πολίτες, είτε κατά μόνας είτε από τις επιχειρήσεις για λογαριασμό των υπαλλήλων τους, έχοντας πρώτη στα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των ελόγων προϊόντων και υπηρεσιών και συνάμα έχοντας προσδιορίσει το κόστος διάθεσης αυτών στους χρήστες, προχωράμε στον ορισμό ανώτατης τιμής χρέωσής τους. Έτσι λοιπόν, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός των προσεχών ημερών, θα καταθέσει σχετική τροπολογία με την οποία θα εξουδοτείται να μπορεί να ορίσει ανώτατες τελικές τιμές σε αγαθά και υπηρεσίες αναγκαίες για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών. Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής. Πρώτον, ως ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια μοριακού ελέγχου RT-PCR για την ανίχνευση του κορονοϊού SARS-CoV-2 τα 40 ευρώ. Δεύτερον, ως ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια ταχείας δοκιμασίας για την ανίχνευση αντιγόνου του κορονοϊού SARS-CoV-2, τα λεγόμενα rapid test, τα 10 ευρώ. Στο κόκκινο βρίσκεται η Δράμα εξαιτίας της υπερμετάδοσης του κορονοϊού, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο της πόλης να μην μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος της εξυπηρέτησης των ασθενών και των διασωληνωμένων. Ίδια εικόνα και στη Λάρισα, ενώ ανησυχία επικρατεί και για τον οίκο Ευγυρία στην Καβάλα. Έντονος ο φόβος ότι η Πάτρα μπορεί να παρουσιάσει έκρηξη κρουσμάτων μετά και τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης Αγίου Ανδρέα. Ο Πρωθυπουργός γι' αυτό το λόγο ήρθε σε επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για αυστηροποίηση της στήρησης των μέτρων. Στην Πάτρα θα μεταβεί αύριο ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται εκτός ελέγχου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Δράμας, όπου νοσούν με κορονοϊό 100 γιατροί και νοσηλευτές. Η ανάγκη μας οδήγησε να δημιουργήσουμε μέσα στα χειρουργεία μας μονάδα αυξημένης φροντίδας 4 κρεβατιών. 12 κλίνες πλήρης. Και εμείς απλά νοσηλεύουμε διασωληνωμένα περιστατικά σε χειρουργικές κλίνες. Η εξέλιξη αυτής της ασθένειας είναι πολύ ραγδαία και πολύ απροσδιόριστη. Δηλαδή, μπορεί τώρα προηγουμένως να ρωτήσετε τι θα γίνει με αυτούς τους 3 διασωληνωμένους, πού θα τους πάτε, και μέσα σε 2 ώρες να προκύψουν άλλοι 3. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιος θα στραβώσει. Είμαστε 3 παθολόγοι, 2 πνευμονολόγοι. Η πνευμονολόγος η μία είναι επικουρικός. Και ο κύριος Κωνσταντίνης προς τιμή του ήρθε με σύμβαση, διότι όλες αυτές οι κλινικές, οι 3 COVID, με έναν παθολόγο. Στα όρια της είναι ολόκληρη η περιοχή, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας, έχει πρόβλημα η πόλη και έχει πρόβλημα όλος ο νομός. 3 κρεβάτια μεθ είχε προ του δεύτερου κύματος. Έχει 12 κρεβάτια μεθ τώρα. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν θέλουμε να δαμάσουμε την επιδημία, αν θέλουμε να ανακάμψει η χώρα μας οικονομικά, θα πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα. Υπάρχουν και φορητοί αναπνευστήρες για τη διασωλήνωση. Εάν δεν υπάρχει κλίνη εντατικής θεραπείας εκείνη τη στιγμή και δεν βρίσκεται στις αμέσως επόμενες ώρες, το περιστατικό διακομίζεται στην Αθήνα. Στην Δράμα, με το επιβαρημένο επιδημιολογικό φορτίο, βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, που δήλωσε την αμέριστη στήριξή του στους πολίτες, την ώρα που τραγική είναι η είδηση του χαμού ενός από τους 3 ασθενείς που είχαν μεταφερθεί από τη Δράμα στην Αθήνα. Είναι μια άνηση μάχη. Να δούμε πώς μπορούμε να συνδράμουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Να συνδράμουμε ώστε να βρεθούν λύσεις για το καλύτερο δυνατό, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και η Λάρισα βρίσκεται στο κόκκινο, καθώς καθημερινά καταγράφονται τουλάχιστον 100 κρούσματα στην περιοχή, με τα νοσοκομεία να ασφικτιούν και τους γιατρούς να απευθύνουν εκ νέου έκκληση για τήρηση των μέτρων. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μετά τη χθεσινή του εφημερία, έχει βρεθεί με γεμάτα όλα τα 18 κρεβάτια που έχει και 3 διασωληνωμένους ασθενείς στους ορόφους. Ειδικό κλιμάκιο φεύγει από το νοσοκομείο ΧΕΠΑ για να πάει στην Δράμα, όπου είναι το φορτίο σχετικά μεγάλο επιδημιολογικά. Συγκινητική και ελπιδοφόρα ήταν η στιγμή της εξόδου ασθενούς από την μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου των Ιωαννίνων, όπου βρισκόταν επί ημέρες διασωληνωμένος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός έχει σημάνει και στο Προκόπιο Γυροκομείο στην Καθάλα, όπου εντοπίστηκαν 37 κρούσματα κορονοϊού σε τροφίμους και σε εργαζομένους, με τον ΕΟΔΗ ήδη να έχει ξεκινήσει την ιχνηλάτηση, καθώς η συγκεκριμένη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων βρισκόταν σε καθεστώς καραντίνας. Το ενδεχόμενο η Πάτρα να γίνει Θεσσαλονίκη, με έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού λόγω της εορτής του Αγίου Ανδρέα, πολιούχου της πόλης στις 30 Νοεμβρίου, τρομάζει την κυβέρνηση και τους ειδικούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα είχε επικοινωνία με τον Δήμαρχο της πόλης και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και τόνισε την ανάγκη αυστηρότατης στήρησης των υγειονομικών μέτρων, την ώρα που ο Μητροπολίτης Πατρέων Χρυσόστομος καλεί τους πιστούς να αυτοπεριοριστούν και να μείνουν σπίτι. Προβληματισμένη για την πορεία της πανδημίας με την άρση του lockdown στις 7 Δεκεμβρίου, φαίνεται πως είναι οι λοιμοξιολόγοι για να αποφευθεί το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Οι ειδικοί επιστήμονες τονίζουν ότι η σταδιακή άρση των μέτρων πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή. Το πιθανότερο σενάριο είναι να ανοίξουν τα σχολεία πριν από τις γιορτές, με πρώτα τα δημοτικά, των Νίκη Κεραμέως, και με το Υπουργείο Παιδείας να αναμένει τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και την κυβέρνηση να ανακοινώνει τις αποφάσεις της την ερχόμενη εβδομάδα. Το θέμα του ανοίγματος των σχολείων και της άρσης των υπολείπων μέτρων του lockdown εν όψη και των Χριστουγέννων αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση και τους ειδικούς επιστήμονες. Δεν είμαστε σε αυτή τη στιγμή στο να δούμε διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ περιφερειών. Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο είδους εισήγηση από τους ειδικούς μας. Πάμε στην ανάγκη να πέσει το επιδημιολογικό φορτίο παντού στην επικράτεια. Εάν δούμε και την επόμενη εβδομάδα ότι πραγματικά υπάρχουν εστίες διαφορετικές σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, φαντάζομαι αυτό θα μας το εισηγηθούν οι επιδημιολόγοι. Σιγά σιγά όλα τα πάντα μπορούν να ανοίξουν, εφόσον υπάρχει μια
ελαττώνονται τα κρούσματα, το επιδημιολογικό φορτίο, όπως λέμε, έχει αρχίσει και ελαττώνεται, όταν δεν έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, εν πάση περιπτώσει. Δύσκολη εξίσωση αποτελεί και ο ακριβής τρόπος που θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα ανά την επικράτεια. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο για κόφτη ή για κάτι τέτοιο, γιατί πάρα πολύ απλά το SMS είναι ισοδύναμο του χαρτιού. Και υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούν χαρτί αντί του SMS. Κάποιοι έχουν παραπάνω από ένα κινητά. Στο ζήτημα της επαναλειτουργίας των σχολείων αναφέρθηκε η Νίκη Κεραμέως. Στηρίζουμε την παιδική κοινότητα με όσα μέσα μπορούμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαζώση στη διδασκαλία. Γι' αυτό και πρώτη προτεραιότητά μας, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χτες, όταν μας δώσουν το πράσινο φως οι επιδημιολόγοι για τη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα, πρώτο μέλημά μας θα είναι να ανοίξουν τα σχολεία. Ζωντανή επαφή με την τηλεκπαίδευση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που παρακολούθησε από το Μέγαρο Μαξίμου την διαδικτυακή διδασκαλία του μαθήματος ιστορία σε μαθητές της 6ης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. Μα τι πιστεύω ότι θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο σχολείο χωρίς το φόβο ότι θα ξανακλείσουμε? Η απάντηση, Πολύβια, είναι ότι θα ανοίξουμε τα σχολεία όποτε μας το επιτρέψουν οι ειδικοί και οι επιστήμονες. Και η παράκλησή μου σε εσάς είναι ότι με το καλό ξανανοίξουν τα σχολεία και πιστεύω ότι δεν θα αργήσουμε να τα ξανανοίξουμε, να προσέχετε διπλά. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης με τους μικρούς μαθητές, να απαντήσει στις ερωτήσεις τους και να μάθει την προσαρμογή των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην τηλεκπαίδευση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτήθηκε για την επαναλειτουργία των σχολείων, την επανάκαμψη στις εργασίες των γονιών τους, την άθληση, τον εμβολιασμό, αλλά και για τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα φόρουμ επικοινωνίας των Ελλήνων μαθητών με συνομιλίκους τους στο εξωτερικό, οι οποίοι βιώνουν επίσης την πραγματικότητα της πανδημίας. Είναι εφικτό να μας φέρετε σε επαφή με ένα σχολείο, για παράδειγμα, στην Αγγλία, ώστε να κάνουμε 2-3 ώρες τηλεμάθημα? Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου, Κατερίνα. Τώρα, αυτό το οποίο μου είπες θα το πω και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεσμεύομαι ότι αυτό θα το κάνουμε άμεσα. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό μετά το lockdown πώς γίνεται να διορθωθεί? Ότι αυτό το οποίο είπες δεν θα γίνει. Όταν τελειώσει το lockdown, όταν θα ξαναρχίσεις, όταν θα βγεις εσύ έξω, ας πούμε, να πας σε ένα μαγαζί να αγοράσεις ένα ζευγάρι παπούτσια, ότι το μαγαζί θα είναι εκεί, οι εργαζόμενοι θα είναι εκεί, κανείς επιστήμονας δεν μπορεί να σου απαντήσει. Υπάρχει μια πιθανότητα, όπως εμβολιαζόμαστε για τη γρήπη κάθε χρόνο, να πρέπει να εμβολιαζόμαστε και για τον COVID κάθε χρόνο, αλλά είναι κάτι που δεν το ξέρουμε ακόμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, σε οριακό σημείο βρίσκεται η αγορά των εμπορικών καταστημάτων Αθήνας αλλά και των υπολείπων πόλεων της χώρας, με τους εμπορικούς συλλόγους να κάνουν έκκληση για άμεση λήψη μέτρων στήριξης επιχειρηματιών και άνοιγμα της αγοράς όσο το δυνατόν συντομότερα με μέτρα υγειονομικής προστασίας. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτσί, ο οποίος είναι στη σύνδεσή μας μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κύριε Κουγιουμτσί. Καλησπέρα, κύριε Σαρή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αρχικά θα ήθελα, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή, αρχικά θα ήθελα να δώσουμε λίγο την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Όσες από τις επιχειρήσεις δίνονται λειτουργούν μέσω διαδικτύου, με e-shop, έτσι, με ηλεκτρονικές αγορές. Στο σύνολό τους όμως οι επιχειρήσεις σε κάθε περίπτωση στενάζουν και αναμένουν το άνοιγμα συνολικά της αγοράς, έτσι. Είναι, κύριε Σαρή, δύσκολη η κατάσταση στην αγορά. Ήτανε και πριν το δεύτερο lockdown, γιατί η αγορά έτρεχε με μία πτώση μεσοσταθμικά της κατανάλωσης κοντά στο 50%. Τώρα βεβαίως οι περισσότερες επιχειρήσεις, το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων, είναι κλειστές. Και ένα πολύ μικρό μέρος αυτών των επιχειρήσεων λειτουργεί πλέον διαδικτυακά. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι ένα ποσοστό που κυμαίνεται κοντά στο 15%. Το υπόλοιπο 85% περιμένει εναγωνίως πότε και αν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, γιατί πρώτη στο κύψη στο αγαθό ουσιαστικά είναι η υγεία και πρέπει να ακούμε τους ειδικούς, περιμένει πότε εναγωνίως θα ανοίξει τα καταστήματα του λιανεμπορίου, πότε θα ανοίξει η αγορά, πότε θα πάρει μπρος η οικονομία. Και αυτό είναι το σημαντικό μετά από τον υγειονομικό κίνδυνο, γιατί η οικονομία έχει φτάσει στα όρια τους και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Σαρή, όταν αρχίζουν και κλείνουν οι επιχειρήσεις, γιατί πλέον μία στις τρεις επιχειρήσεις βρίσκεται στο κόκκινο.
τότε έχουμε πρόβλημα και στην οικονομία, έχουμε πρόβλημα και στην ανεργία, αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, κύριε Κουγιουμτσή, από τις 7 Δεκεμβρίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αρχίσει σιγά σιγά να σπάει το lockdown, θα έχουμε μερική άρση του με τα σχολεία και σιγά σιγά το λιανεμπόριο. Ούτως ή άλλως και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι θα πρέπει να στηριχθεί ιδιαιτέρως το λιανεμπόριο και μάλιστα έκανε ιδιαίτερο λόγο και για τις επιχειρήσεις με εποχικά είδη που περιμένουν αυτή την περίοδο. Θεωρείτε ότι αν τα καταφέρουμε από τις 7 και μετά, γιατί δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα ανοίξει, θα προλάβουμε να σώσουμε την περίοδο αυτή την εορταστική και να κλείσουν κάποιες τρύπες? Φανταστείτε, κύριε Σαρή, ότι πέρσι ο τζίρος ο χριστουγεννιάτικος ήταν κοντά στα 3,5 δις. Mm-hmm. Και παραδοσιακά και σε μια κανονικότητα μιλάμε για το 30 με 35% του συνολικού ετήσιου τζίρου που γίνεται κατά την περίοδο των εορτών. Όσο αργούμε να ανοίξουμε, σίγουρα ο τζίρος αυτός θα μειώνεται. Ευελπιστούμε ότι και η ψυχολογία βέβαια θα είναι θετική, γιατί και αυτή παίζει ρόλο και η αγορά στηρίζεται στην ψυχολογία και χρήμα θα πρέπει να υπάρχει και το δώρο των Χριστουγέννων και όλα αυτά τα επιδόματα, εάν και εφόσον πέσουν σε μια ανοιχτή αγορά έστω και κάποιες μέρες μέσα στα Χριστούγεννα, πιστεύουμε ότι θα γίνει κάποιος ζήρος, θα σωθεί λίγο η χριστουγεννιάτικη εποχή. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει δυσκολία και ζητούμε τη στήριξη της πολιτείας αυτή τη δυσκολία στο κομμάτι, κύριε Σαρή, της χρηματοδότησης. Έτσι, η ρευστότητα είναι στο ναδύρ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο δίνει ουσιαστικά ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Mm-hmm. Αν και μικρά τα ποσά που δίνει, δίνει όμως χρήματα και δίνει ανάσες στις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προέρχονται από το τραπεζικό σύστημα δυστυχώς έχουν βγάλει απ' έξω τις μεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Περιορίζουν πολύ όμως, λοιπόν, τους δικαιούχους, έτσι, αυτά τα εργαλεία που περνούν μέσα από τις τράπεζες. Βεβαίως, και περίπου στο 85% οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από αυτά τα τραπεζικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Περιμένουμε όμως και από την επιστρεπτέα προκαταβολή στις επόμενες φάσεις της, γιατί υπάρχει δυσκολία όπως είπα πριν, ένα κομμάτι της μεγαλύτερο από το 50% που είναι τώρα στην τέταρτη επιστρεπτέα να είναι μη επιστρεπτέο. Ίσως και να είναι επιδοτούμενο στο σύνολό του. Γιατί με αυτή τη δυναμική θα δώσουμε προστιθέμενη αξία ουσιαστικά στις σχημαζόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν και να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης, που αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και η αγωνία, πέραν από τους ανθρώπους της αγοράς, τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους, υπάρχει και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, κύριε Κουγιουμτσή, και η αγωνία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της αγοράς, στο εμπόριο, στον εμπορικό κόσμο. Φαντάζομαι αφουγκράζεστε κι εσείς την αγωνία τους και την αγωνία των οικογενειών τους όσο αυτή η κατάσταση τραβά. Στις μικρές επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι είναι μέρος ουσιαστικά της οικογενειακής επιχείρησης, γιατί είναι οικογενειακές οι επιχειρήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε, ήμασταν και οι μόνοι που εδώ και πολύ καιρό λέμε ότι θα πρέπει ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί και να πάει στα 751, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυξάνοντας το μισθό δίνουμε και τι δίνουμε ρευστότητα στην αγορά, γιατί θα επανέλθει αυτή η χρηματοδότηση στην αγορά. Και βεβαίως έτσι στηρίζουμε πάντα τους εργαζόμενους και η τελευταία πράξη πριν το λουκέτο είναι να απολύσουμε τους εργαζόμενους μας. Όμως χρειαζόμαστε τη στήριξη της πολιτείας και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί το μη μισθολογικό κόστος, κύριε Σαρή, είναι το δεύτερο υψηλότερο σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Έχουμε το δώρο του το Χριστουγέννου. Καλούμαστε αμέσως μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε, να πληρώσουμε και το δώρο των Χριστουγέννων. Δεν πρέπει η πολιτεία
να βάλει και αυτή ένα κομμάτι από αυτό ή να πληρώσει και σχεδόν όλο το δώρο των υπαλλήλων. Πώς θα μπορεί να ανταπεξέλθει μια επιχείρηση να πληρώνει με κρατική εντολή ως κλειστή το 60% του ενοικίου της όλα τα έξοδα που απορρέουν από λογαριασμούς και να πληρώνει και το δώρο των εργαζομένων. Εμείς θέλουμε να το πληρώσουμε. Αλλά ού καλάβεις παρά του μη έχοντος, κύριε Σαρή. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν ως προς ώρας στην αγορά και στην επιχειρηματικότητα. Τις προηγούμενες ημέρες, τις τελευταίες ημέρες, στήξατε και πάλι το ζήτημα των επιταγών, ζητώντας να δοθεί μια λύση εκεί. Και θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά στο θέμα, το οποίο επίσης είναι σημαντικό, κύριε Κούγιουμτσή. Πριν από κάποιες 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, είχε ανακοινωθεί από επίσημα χείλη ότι προχωράει η διαδικασία του να πάνε πίσω να ανασταλούν οι επιταγές για 75 μέρες. Βγήκε ο νόμος, αλλά δεν είχε βγει η υπουργική απόφαση που θα όριζε τους ΚΑΔ. Σήμερα το πρωί βγήκε η συγκεκριμένη απόφαση, τη στιγμή όμως που γινόντουσαν οι πράξεις στις τράπεζες. Και βεβαίως δεν έχει βγει ακόμα η πλατφόρμα, δεν έχει αναρτηθεί η πλατφόρμα στο ΔΙΑΣ. Περιμένουν όλοι οι εκδότες που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί τη Δευτέρα είναι και η τελευταία μέρα του μήνα, βεβαίως, περιμένουν εναγωνίως να μπορέσουν να δούνε πώς θα είναι αυτή η διαδικασία. Και βεβαίως για τις κλειστές επιχειρήσεις δεν παίζει ρόλο το πόση μείωση τζίρου είχαν σε σχέση με πέρσι, αλλά για τις πληττόμενες επιχειρήσεις είναι 50%. Οπότε δεν συμπεριλαμβάνει και μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων, των πληττόμενων επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά εμείς είχαμε πει ότι και οι κομιστές θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν, γιατί και αυτοί έμποροι είναι επιχειρηματίες, προμηθευτές. Θα πρέπει και αυτοί να χρηματοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα ή από το κράτος, ούτως ώστε να μπορέσει να διευθετηθεί το θέμα και από τις δύο πλευρές, και από τους εκδότες, έτσι και από τους κομιστές. Τώρα βέβαια από Δευτέρα όλοι τρέχουμε, γιατί μέσα σε 6 μέρες θα πρέπει όλοι να αναρτήσουν όσοι έχουν επιταγές, οι οποίες θα πρέπει να πάνε πιο πίσω, να μπουν μέσα στην πλατφόρμα και να αναρτήσουν και να κάνουν τη διαδικασία. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες και για την σημερινή ημέρα του Black Friday. Καταρχάς, δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που έχετε, το πώς κύλησε συνολικά η αγορά. Μια Black Friday τελείως διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, που μας ήρθε εδώ ως ξενόφερτος θεσμός, αλλά η αλήθεια είναι ότι η αγορά τον αγκάλιασε, το καταναλωτικό κοινό. Μάλιστα, είναι ένα ξενόφερτο έθιμο, το ζήσαμε πριν κάποια χρόνια, 3 χρόνια θυμάμαι καλά. Βεβαίως σε αυτό το έθιμο οι μικρές επιχειρήσεις, γιατί δεν έχουν background πίσω, δεν έχουν απόθεμα στο κλπ, δεν μπορούν ουσιαστικά να ανταγωνιστούν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σωστό. Και όπως είπα και πριν, όταν έχουμε ένα 15% των μικρών επιχειρήσεων που έχει η ΣΟΠ, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο το σύνολο των επιχειρήσεων να μπει με κλειστές επιχειρήσεις σε μια τέτοια διαδικασία όπως είναι η Black Friday, η οποία από μία ημέρα έγινε μία εβδομάδα, πήγε και σε ένα μήνα. Και βεβαίως χρειάζεται και προσοχή από τους καταναλωτές το πώς παραγγέλνουν, σε ποιο site μπαίνουν. Θα πρέπει εκεί να βλέπουν κάποια χαρακτηριστικά, να βλέπουν αν υπάρχει και φυσικό κατάστημα, τι ακριβώς είναι το site αυτό, αν έχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Χρειάζεται μια συγκεκριμένη προσοχή, γιατί έχουν συμβεί διάφορα πράγματα εις βάρος των καταναλωτών και εφιστούμε την προσοχή προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάνετε πολύ καλά που το επισημαίνετε, κύριε Κουγιουμτσή, με δεδομένο ότι οι online αγορές, οι διαδικτυακές αγορές θα συνεχιστούν όσο καιρό τουλάχιστον παραμένουμε σε καθεστώς lockdown. Γι' αυτό και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί βλέποντας αυτά όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουγιουμτσή, για την παρουσία σας στο δελτίο μας και να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια και την επόμενη φορά που θα τα πούμε να ευχηθούμε να είστε ήδη στα καταστήματά σας και να μιλάμε κάτω από άλλη βάση και από διαφορετικά δεδομένα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Σχεδόν ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει ότι δεν θα κάνει το εμβόλιο που αναμένει ολόκληρος ο πλανήτης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ακόμη και χωρίς αυτό το ποσοστό, ο κορονοϊός μπορεί να ελεγχθεί με ένα αποτελεσματικό εμβολιασμό στους υπολείπους. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θεωρούν ότι και οι πλέον άπιστοι θα αλλάξουν γνώμη όταν έρθει η ώρα και δουν τα πραγματικά τότε δεδομένα. Ο καθηγητής Ηλίας Μόσχιαλος τάχθηκε υπέρ ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, απαραίτητου για διεθνείς μεταφορές και ταξίδια. Σημαντικό είναι το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν θα κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, την ώρα που σύσσωμος ο πλανήτης αναμένει τη διάθεσή του στην αγορά, προκειμένου να ελεγχθεί η πανδημία και να επιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, το 64% απαντά ότι σίγουρα ή μάλλον θα κάνει το εμβόλιο, ενώ ένα 30% δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον δεν θα το κάνει. Αυτοί οι λίγοι οι οποίοι δεν θέλουν να το κάνουν, θέλω να σου πω ότι το Σύνταγμά μας δηλώνει ρητά ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στη χώρα. Είναι όμως ευθύνη μιας οργανισμένης πολιτείας και όλων των ηγετών της σε όλα τα επίπεδα, σε πολιτικό επίπεδο, σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε πολιτιστικό επίπεδο, αθλητικό επίπεδο, κοινωνικό επίπεδο, να παροτρύνουν τον κόσμο και να τον ενημερώσουν σωστά, έτσι ώστε να εμβολιαστεί. Οι φαρμακευτικές εταιρείες επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου, επιτυγχάνοντας το αδιανόητο να βρίσκονται ένα μόλις βήμα πριν από τη διάθεση του εμβολίου μέσα σε περίπου 10 μήνες και μάλιστα με πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα. Θα μπορούσε να δοθεί και η δυνατότητα της επιλογής. Δηλαδή, όσοι περισσότεροι κάνουν το εμβόλιο, τόσο μεγαλύτερο τείχος χτίζουμε απέναντι στον κορονοϊό. Και έτσι πιο σύντομα. Και ερχόμαστε πιο κοντά στην κανονικότητα. Η κυβέρνηση της Βρετανίας ζήτησε από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή να εξετάσει άμεσα το εμβόλιο που παρασκεύασε η βρετανική AstraZeneca σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για να διατεθεί όσο γίνεται πιο σύντομα στην αγορά. Όταν θα εγκριθούν, νομίζω ότι θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και δεν πρέπει να υπάρχει δισταγμός για το εάν θα πρέπει να εμβολιαστούμε ή όχι. Θα πρέπει να ξεκινήσει ο εμβολιασμός και νομίζω ότι όσο θα βλέπει ο κόσμος ότι ο διπλανός του, φίλοι του, γνωστοί του θα εμβολιάζονται και με την αποφυγή κάθε στοχοποίησης κάποιας αντίθετης άποψης, με ηρεμία και με επιχειρήματα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ηλία Μόσχιαλο, θα μπορούσε η διεθνής κοινότητα την επόμενη μέρα και με στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου να θεσπίσει πιστοποιητικό εμβολιασμού για τις διεθνείς μεταφορές και τα ταξίδια. Έντονη ενόχληση από την Τουρκία για το ψήφισμα Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου για κυρώσεις με αφορμή τις ενέργειές της στα Βαρόσια αλλά και συνολικά την επιθετική της συμπεριφορά. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε προκατηλημένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτενμπεργκ, για τις ενέργειες της Τουρκίας που, όπως τόνισε, δρούν αποσταθεροποιητικά στην περιοχή και την ίδια τη συμμαχία. Την ίδια ώρα, ο Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε να ξεπουλά στο Κατάρ μέρος του χρηματιστηρίου, λιμάνι και εμπορικά κέντρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της τουρκικής αντιπολίτευσης. Το συντριπτικό ψήφισμα της Ευρωβουλής για κυρώσεις προς την Τουρκία αποτελεί ράπισμα για τη γείτονα για τις παράνομες ενέργειές της στα Βαρόσια αλλά και συνολικά απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο. Καταδικάζεται στο σύνολό της η επιθετική της συμπεριφορά και καλούνται οι Ευρωπαίοι ηγέτες να σταθούν ενωμένοι απέναντι στις παρανομίες της Άγκυρας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διατηρήσει την ενότητά του έναντι των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις. Καλούμε την Τουρκία να μεταβιβάσει τα Βαρόσια στους νόμιμους κατοίκους τους υπό την προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ και να αποφύγει τυχόν ενέργειες που μεταβάλλουν τη δημογραφική ισορροπία του νησιού μέσω μιας πολιτικής παράνομων επικισμών. Οι παράνομες και μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Δειλά-δειλά αρχίζουν και ακούγονται κάποιες φωνές για τη λήψη περιοριστικών μέτρων. Sometimes the European Union has allowed Turkey to arrive to the wrong conclusions. And that is not good for the Union. Is not good for Turkey and the Turkish society, and it is not good for the peace and stability in the southeast Mediterranean and generally in our region. Η Άγκυρα απέρριψε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, κρίνοντας ότι είναι δημιούργημα Ελλάδας και Κύπρου.
Αυτή η απόφαση, η οποία αναμφίβολα υπαγορεύεται από την ελληνοκυπριακή διοίκηση, έδειξε για άλλη μια φορά πόσο άσχετο και προκατηλημένο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το κυπριακό ζήτημα. Εάν διατηρήσουν αυτήν την προσέγγιση και νοοτροπία, δεν είναι δυνατόν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλουν επικοδομητικά στην επίλυση του Κυπριακού. Συγκρατημένη εντωμεταξύ είναι η αισιοδοξία των Ελλήνων πολιτών για την επιβολή κυρώσεων στην Άγκυρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, καθώς το 62% απαντά σίγουρα ή μάλλον όχι και μόλις το 30% σίγουρα ή μάλλον ναι. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γεν Στόλτενμπεργκ, για όλες τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και τις προκλήσεις της Άγκυρας και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του τόνισε. Η τουρκική συμπεριφορά όχι μόνο αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής, αλλά παράλληλα υπονομεύει τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο. Οι τουρκικές ενέργειες αντιβαίνουν θεμελιώδεις αρχές και αξίες της συμμαχίας, όπως το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα. Εν τω μεταξύ, ο Ταγί Περντογάν προσπαθεί να διαχειριστεί τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της χώρας του και ήδη έχει πουλήσει σε καταριανό φαν το 10% του τουρκικού χρηματιστηρίου, ενώ όπως ενημέρωσε, στο πρόγραμμα ξεπουλήματος προς το Κατάρ μπήκε το λιμάνι της Ατάλειας και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας, με την αντιπολίτευση να το βάζει στο στόχαστρο, λέγοντας ότι θα πουλήσει στο Κατάρ μέχρι και το παλάτι του. Örneğin dün mesela Katar emirinin Türkiye ziyareti aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Her şey satılıyor, her şey. Yarın öbür gün şu olursa sarayın yarısını sattık yine Katarlılar derse kimse şaşırmaz. Kimse. Η τουρκική εισαγγελία προανήγγειλε έρευνα για την ιοψία σε τουρκικό πλοίο από Γερμανούς κομμάντος της επιχείρησης Ειρήνη, ενώ την ίδια ώρα το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων μεταδίδει ότι υπήρχαν πληροφορίες από δορυφόρο για τουλάχιστον ύποπτες κινήσεις του συγκεκριμένου πλοίου, σύμφωνα και με απόρριτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού εντοπίστηκε να αποβιβάζει κατά την τελευταία του επίσκεψη στη Λιβύη τεθωρακισμένα οχήματα. Σοκαρισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από τις εικόνες που δείχνουν ότι ένας μαύρος μουσικός παραγωγός χτυπήθηκε άγρια και κακοποιήθηκε από την αστυνομία του Παρισιού. Οι τέσσερις αστυνομικοί που πρωταγωνίστησαν στο απίστευτο αυτό συμβάν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ με αφορμή το περιστατικό αυτό, ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα επανεξετάσουν το νομοσχέδιο που απαγορεύει την καταγραφή των αστυνομικών ενεργειών. Απίστευτο περιστατικό αστυνομικής βίας προς ένα μαύρο μουσικό παραγωγό που έλαβε χώρα στη Γαλλία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με φόντο μάλιστα το νέο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, όπου ποινικοποιείται η καταγραφή αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας. Οι εικόνες που βγήκαν στη δημοσιότητα σοκάρουν και θυμίζουν κατά πολύ τις επιθέσεις αστυνομικών σε Αφροαμερικανούς πολίτες της Αμερικής. Το θύμα ανέφερε ότι περπατούσε στο δρόμο χωρίς μάσκα και όταν είδε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο πήγε στο γειτονικό του στούντιο για να αποφύγει το πρόστιμο. Ωστόσο, είπε ότι η αστυνομία τον ακολούθησε μέσα και άρχισε να το επιτίθεται και να τον κακοποιεί ρατσιστικά. Sans cette vidéo, je serais pas devant vous aujourd'hui et peut-être que sans cette vidéo, vous serez en train de faire les mêmes titres en disant qu'un jeune a agressé, enfin un jeune, je suis plus très jeune. Οι γαλλικές αρχές διερευνούν ισχυρισμούς ότι ο παραγωγός ξυλοκοπήθηκε άγρια με ρατσιστικό κίνητρο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου μετά την κυκλοφορία βίντεο από το CCTV. Ο ξυλοδαρμός μέσα στην είσοδο ενός κτηρίου καταγράφηκε σε βίντεο κλειστού κυκλώματος και βίντεο από κινητό τηλέφωνο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και ήταν πρώτη είδηση στα γαλλικά τηλεοπτικά κανάλια. Ο Μακρόν δηλώνει σκανδαλισμένος, ενώ αρκετοί υπουργοί θεωρούν το περιστατικό ως πρόβλημα για τη δημοκρατία, αν και δεν πιστεύουν ότι αντιπροσωπεύει όλο το αστυνομικό σώμα. Οι αξιωματικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και θα τιμωρηθούν εάν επιβεβαιωθεί φερόμενη παράβαση. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα δήλωσε πως ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ζαν Καστέξ, υποσχέθηκε να συστήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα εξετάσει την επίμαχη νομοθεσία, η οποία προβλέπει τον περιορισμό της δυνατότητας των δημοσιογράφων να δημοσιοποιούν εικόνες αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας. Αν και χαρακτήρισε απάτη τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά φαίνεται να αποδέχεται την ήττα του και να προετοιμάζεται για την έξοδό του από τον Λευκό Οίκο. Χθες, ημέρα των ευχαριστειών, οι Αμερικανοί πολίτες τη γιόρτασαν διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας βέβαια της πανδημίας του κορονοϊού.
talk to me that way. You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the president of the United States. Ένα βήμα προς την αναγνώριση της ήττας του έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας για πρώτη φορά ότι θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο εάν η νίκη του Τζο Μπάιντεν επικυρωθεί από το εκλεκτορικό σώμα. Η συνεχιζόμενη άρνησή του για τα αποτελέσματα της κάλπης δεν έχει προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία. But I think that there will be a lot of things happening between now and the 20th of January. A lot of things. Ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, λέγοντας ότι η διανομή του θα ξεκινήσει την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα. We are rounding the curve. The vaccines are being delivered literally. It'll start next week and the week after. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η επιτυχία για το εμβόλιο είναι δική του και ότι οι φαρμακοβιομηχανίες σκοπίμως καθυστέρησαν τις ανακοινώσεις προκειμένου να καρποθεί την επιτυχία αυτή ο Τζο Μπάιντεν. Don't let Joe Biden take credit for the vaccines. The vaccines were me, and I pushed people harder than they've ever been pushed before. And we got that approved and through. Ο ρεπουμπλικανός απερχόμενος Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την ημέρα των ευχαριστειών παίζοντας γκολφ, ενώ ο δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο σπίτι του στο Ντέλαουερ, καλώντας παράλληλα όλους τους Αμερικανούς πολίτες να γιορτάσουν σε στενό οικογενειακό κύκλο, καθώς η πανδημία του νέου κορονοϊού συνεχίζει να πλήττει με σφοδρότητα τις Ηνωμένες Πολιτείες. We know that a small act of staying home is a gift to our fellow Americans. Yes. It's a personal sacrifice. Let's have a parade! Οι Αμερικανοί γιόρτασαν μια διαφορετική ημέρα των ευχαριστειών, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά στα οικογενειακά τραπέζια, τις οθόνες και τις άδειες καρέκλες. Χωρίς θεατές πραγματοποιήθηκε η υπέρλαμπρη κατά τα άλλα καθιερωμένη παρέλαση του Macy's στη Νέα Υόρκη. Παρά τη σύσταση των υγειονομικών, σχεδόν 6 εκατομμύρια πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών ταξίδεψαν με αεροπλάνο μέσα σε μια εβδομάδα για να γιορτάσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ασφαλείας Μεταφορών. Αριθμός ωστόσο που είναι υποδιπλάσιος σε σχέση με πέρυσι. Πέντε παίκτες του NBA συναντήθηκαν με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό για να συζητήσουν γύρω από τη δράση τους σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Ποντίφικας δεν χαρίστηκε στους ανά τον κόσμο αρνητές της μάσκας, επικρίνοντας ιδίως εκείνους που αγανακτούν επειδή είναι υποχρεωμένοι να φορούν μια μάσκα, χωρίς, όπως είπε, να ανησυχούν ποτέ για εκείνους που έχασαν τη δουλειά τους ή δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση. Η προσπάθεια για κοινωνική αφύπνιση και οι ενέργειες των ομάδων του NBA πάνω στον ρατσισμό και την αδικία έφεραν μια συνάντηση που όμοια της δεν έχει ξαναγίνει. Ο Πάπας Φραγκίσκος φιλοξένησε στο Βατικανό πέντε παίκτες της Λίγκας και εκπροσώπους της Ένωσης Παικτών, με σκοπό να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και το σχέδιο που υπάρχει για την συνέχεια των κοινωνικών δράσεων εντός του NBA. Η αντιπροσωπεία των NBAers απαρτίστηκε από τους Κόρβερ, Μπράουν, Άιζακ, Τόλιβερ και Μπελινέλη, ενώ μαζί τους ήταν και η εκτελεστική διευθύντρια της Ένωσης Παικτών, Μισελ Ρόμπερτς. Οι Κόρβερ Μπράουν είχαν παίξει στους Bucks, που στο Ορλάντο πήραν τότε μια ιστορική για το παγκόσμιο μπάσκετ απόφαση και δεν αγωνίστηκαν κόντρα στους Magic, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον φυλετικό ρατσισμό και την αστυνομική βία που πλήττουν την Αμερική. Όσο για τον Άιζακ, είχε ξεχωρίσει για την απόφασή του να μην γονατίσει στον εθνικό ύμνο της χώρας. Voi siete campioni, e anche dando questo esempio di equipe, diventate umili. È la bellezza dell'uomo dello sport che è grande, ma per essere in equipe rimane sempre umile. Questo è grande. Μάλιστα, αυτή η ιστορική συνάντηση ήρθε λίγο μετά την ηχηρή παρέμβαση του Πάπα Φραγκίσκου, όπου σε βιβλίο του επέπληξε σφοδρά τους πολέμιους της χρήσης μάσκας και τον άλλον περιορισμό που επιβλήθηκαν για να αναχαιτιστεί η πανδημία του κορονοϊού, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο δεν θα διαδήλωναν ποτέ για τον θάνατο του George Floyd. Η πανδημία που έχει αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη αλλάζει τα φετινά Χριστούγεννα και τις συνήθειες του Άι Βασίλη. Με επίμονα ερωτήματα, μικρά παιδιά τον ρωτούν αν θα λάβουν τα δώρα τους και εκείνος θα δεχθεί τις λιχουδιές τους αυτές τις γιορτές, κάτι που όπως τους διευκρινίζει θα κάνει κανονικά, τηρώντας ωστόσο τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ring, are you listening? In the lake, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Wonderland.
still be Christmas if coronavirus is still a thing? Santa is a key worker and key workers keep going to work. Ανυπόμονα τα παιδιά περιμένουν κάθε χρόνο τέτοιες μέρες τον Άι Βασίλη, αποφασίζοντας και το δώρο που θα του ζητήσουν. Σε περίοδο πανδημίας όμως φοβούνται πρωτίστως αν θα καταφέρει να φτάσει στο σπίτι τους και εκείνος θα διαβεβαιώνει ότι το καθιερωμένο ραντεβού ισχύει με κάποιες μικρές απαραίτητες αλλαγές βάσει υγειονομικών πρωτοκόλων. Will Santa wear a mask in my house? I will be wearing a mask. By wearing a mask, the scientists have told Santa I'm reducing the risk of spreading coronavirus. Social distancing and keeping away from other people is key. But that shouldn't be a problem, because when I come around, everyone should be tucked up in bed asleep. Δεν θα τιμήσει όμως τα μπισκότα και το γάλα, κάτι που στεναχωρεί τον αγαπημένο Άγιο των παιδιών. Will Santa and Rudolph still be able to eat? Eat the biscuits and carrots we lay out. That's a very good question, Noah. Yes, it's quite an upsetting point for me. In the coronavirus world, it's probably not a good idea to leave food and drinks for me. It's not a good idea to share things because we might be spreading germs. I don't mind telling you though, the reindeers are still allowed a carrot. Just make sure. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας bluesskytv.gr. Καλό σας βράδυ.